Η ενημερωτική συνάντηση για τη διοργάνωση τη εκδήλωση Μαθητών Επιχειρήν πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τη Δετάρτη στο Επιμελητήριο Σερών. Ο διαγωνισμό επιχειρηματικότητα θα διεξαχθεί φέτο στι 17 Μαου και τη διοργάνωση έχουν αναλάβει από κοινού για ακόμη μία χρονιά το Επιμελητήριο με τι δύο Διευθύνσει Εκπαίδευση. Σκοπό τη συνάντηση ήταν να γίνει μία πρώτη ενημέρωση σχετικά με τι συμμετοχέ που υπάρχουν από τα Σχολεία του Νομού αλλά και ένα γενικό συντονισμό στο πλαίσιο προετοιμασία τη εκδήλωση. Ο αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου Θωμά Τενεκετζή καλωσόρισε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τους μετέφερε τις ευχές του μαθητέ και του εκπαιδευτικού, του μετέφερε τι ευχέ του πρόεδρου Αθανάσιου Μαλιαρά και του ευχαρίστησε που από το 2015 αγκαλιάζουν με θέρμη αυτό το εγχείρημα και δημιουργούν έξυπνε, καινοτόμε και εντυπωσιακέ εικονικέ επιχειρήσει. Η υπεύθυνο για το μαθητών επιχειρήν από το επιμελητήριο έχει οριστεί το μέλο του Δικητικού Συμβουλίου Γιάννη Παπουτσή, ο οποίο με τη σειρά του τόνισε τη σπουδαιότητα τη εκδήλωση χαρακτήρισε το μαθητών επιχειρήν μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες και δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπροσώπησε η Δήμητρα Σαγύρη, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό των μαθητών που θα συμμετάσχουν για ακόμη μία χρονιά σε αυτόν τον πρωτότυπο και καινοτόμο διαγωνισμό. Από τη διοίκηση του επιμελητηρίου παρούσε ήταν και η οικονομική επόπτρια Ελένη Τσιαπάρα. Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου Δημήτρη Γιαννάκη, που είχε την ευθύνη του μαθητών επιχειρήν όλα τα προηγούμενα χρόνια, επισήμανε πω το επιμελητήριο Σερών είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα που διοργανώνει μια τέτοια εκδήλωση από το 2015 και εξέφρασε την πεποίθηση πω και φέτο οι μαθητέ θα το καταπλήξουν. Ακολούθησε η παρουσίαση εικονικών επιχειρήσεων από μαθητέ του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, του Γυμνασίου Δημητριτσίου και του Γενικού Λυκείου Νέα Ζήχνη, σχολεία τα οποία κέρδισαν το πρώτο βραβείο στον περσινό διαγωνισμό. Να σημειώσουμε πω οι δηλώσει συμμετοχή για το μαθητών επιχειρήν συνεχίζονται.